Καλησπέρα. Πρωτομαγιά του 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει και ωραίο τίτλο, και ωραίο θέμα, και ωραίο περιεχόμενο. Πνευματικός άνθρωπος και κακός άνθρωπος. Αγαπητή κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ανακάλυψα τυχαία το καλοκαίρι στο YouTube, όπου παρακολούθησα δύο-τρία βιντεάκια από παλιές εκπομπές σας. Τις βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, και έκτοτε μου έχει γίνει συνήθεια να παρακολουθώ παλιές εκπομπές, αλλά και τα βλόξα. Αυτό που με κέρδισε στην εικόνα σας, εκτός από τις γνώσεις και την εμπειρία σας, είναι το ταλέντο στην ανάλυση των περιπτώσεων που παρουσιάζεται η ευθύτητα και η τιμιότητα στις τοποθετήσεις σας, η ειλικρίνεια του ενδιαφέρον, η αμεσότητα και η μεταδοτικότητα σας. σας. ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εσά βλέπουμε μια φίλη που μα ακούει με γνιάξιμο, μα υπερασπίζεται και μα καθοδηγεί στο δρόμο προ την οριμότητα που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, κυπριακή και ελλαδική. Αυτή δε η διαδικτυακή δράση σα παίρνει και, μια άλλη διάσταση. Συμβάλλει στη σύγκληση Κυπρίων και Ελλαδιτών τόσο απαραίτητη και σήμερα και μάλιστα στο ευαίσθητο πεδίο της ψυχικής επικοινωνίας. Αυτή είναι η κυρία Θέκλα μας, και σας παρακαλούμε να μας τη διαφυλάξετε ακέρι για πολλά ακόμη vlog, πολλές εκπομπές, πολλά βιβλία και πολύ γόνιμη επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λιβάνισμα και το φινίγκο. Με έχεις κάνει μες λέμε στην δηλαδή Με έχεις αποθεώσει. Έχεις πει πάρα πολλά καλά λόγια για μένα. Εύχομαι, έστω στα μισά, να, να να είμαι να ανταποκρίνομαι σε αυτά που λες για μένα. Τα ερωτήματα μου Θέματα για δημόσια τοποθέτηση σα, εάν εντάσσονται στο πρόγραμμα σα με τη βγενική άποψη, είναι τα εξή. 1. Αναφέρεστε συχνά στην πνευματικότητα. Ποιο είναι ο πνευματικό άνθρωπο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. 2. Αντίστοιχα, ποιο είναι ο κακό άνθρωπο, Υπάρχει κακό άνθρωπο για την ψυχολογία ψυχιατρική, πώ εκδηλώνεται αυτό, πώ τον αναγνωρίζουμε. Και υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα, το οποίο θα το διαβάσω στο τέλος του vlog, γιατί δεν, είναι, δεν σχετίζεται με τα πρώτα δύο. Λοιπόν, έχουμε κάνει πρόσφατα ένα vlog σχετικό ε, με, την πρώτη σου, με την πρώτη ερώτηση που κάνεις, ε, με τη δεύτερη ερώτηση που κάνεις, που έχει τίτλο «Τι είναι η κακία». Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό, θα μιλήσω ξανά και σε αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, η πνευματικότητα, η οποία αγγλιστή ονομάζεται Spirituality, αναφέρεται στην προσπάθεια και τη διαδικασία του ανθρώπου να ασχοληθεί με το πνεύμα του, πέρα από την ύλη, το σώμα του και τις ανάγκες της ληστικές. Η πνευματικότητα είναι μια ευρύτερη έννοια από την έννοια της θρησκευτικότητας, της πίστης στο Θεό, των θρησκειών, των αιρέσεων ή των οποιονδήποτε άλλων ομάδων που διατείνονται και υποστηρίζουν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια και αν ακολουθήσει τους κανόνες τους, αν ενταχθεί στο δυναμικό τους, τότε θα είσαι στο σωστό μέρος και θα είσαι καλός άνθρωπος. Η πνευματικότητα είναι πέρα από τη θρησκεία. Μπορεί να συνδυαστεί με τη θρησκεία, αλλά δεν πηγαίνει απαραίτητα πακέτο με τη θρησκεία. Σου μιλάω ειλικρινά, γνωρίζετε περισσότερο ή έχετε δει περισσότερα βίντεο από το κανάλι μου, ότι έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια ιερατική, ο πατέρας μου είναι ιερέας και εγώ ίδια υπήρξα πολύ θρήσκα μέχρι περίπου τα 25 μου χρόνια στο βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο, το οποίο κυκλοφορεί από τι εκδόσεις Ψυχογειό, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφω τα βιώματα που είχα μέσα σε ένα χώρο θρησκευτικό. Παρόλο που έχω επιλέξει συνειδητά εγώ ίδια να είμαι εκτό του θρησκευτικού χώρου, δηλαδή να μην είμαι θρήσκα, να είμαι όπω χαρακτηρίζω τον εαυτό μου ελεύθερη από θρησκεία, religious free, δεν έχω αλλάξει θρησκεία, δεν έχω αποταχθεί τη θρησκεία μου, δεν, έχω, δεν είμαι άθεη. Απλώς σε αυτή τη φάση της ζωής μου έχω επιλέξει να απέχω από τη θρησκευτική πρακτική συνειδητά. Δεν γνωρίζω στο μέλλον στη ζωή μου τι θα γίνει, αυτό έχω επιλέξει στην παρούσα φάση. Παρόλα αυτά όμως που εγώ έχω επιλέξει να απομακρυνθώ από το χώρο της εκκλησίας, δεν μπορώ να μην... Α, παραδεχθώ και να μην αναφέρω ότι έχω γνωρίσει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ πνευματικότητα. Δεν είναι όλοι οι και άνθρωποι υποκριτές, δεν είναι όλοι οι γραμματίες και φαρισαίοι υποκριτές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματική πνευματικότητα. Τι είναι η πνευματικότητα? Είναι η καλοσύνη, η ανθρώπινη καλοσύνη, η ματιά που ορίζει το πώς βλέπεις τον συνάνθρωπο και όλα τα πλάσματα μέσα στη φύση ως πολύτιμα όντα και τα σέβεσαι όπως σέβεσαι και τον εαυτό σου και προσπαθείς να είσαι καλύτερος και για σένα και για τους υπόλοιπους. Ένα παράδειγμα το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι όταν ήμουν φοιτήτρια, που σας είπα, ήμουν εξαιρετικά θρήσκα, ήταν μια πέμπτη της αναλήψεως, Έδινα μάθημα τότε στο Πανεπιστήμιο, ήταν αργά το Πάσχα, οπότε της αναλήψεως ήταν μέσα στην εξεταστική. Έδινα μάθημα στις 10 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, και πήγα το πρωί, στι 8.30-8.00 ώρα ήταν, να εκκλησιαστώ στην εκκλησία τη παπαντη η οποία βρίσκεται στην Εγνατία, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά στο Πανεπιστήμιο. Ο ιερέα που λειτουργούσε σε εκείνη την εκκλησία ήταν ένα πολύ γλυκό άνθρωπο, εντελώ αγράμματο, ήταν πολύ κοντό, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί φορούσε παπούτσια με τα κούνια για να φαίνεται ο άνθρωπο, όχι για από κόμπλεξ. Και μου έκανε εντύπωση ότι την ώρα τη θεία λειτουργία, την ώρα τη μεγάλη εισόδου, έβαζε και δικά του λόγια στα λόγια που ήταν γραμμένα στη Θεία Λειτουργία και έλεγε υπέρ των, το, καρκινοπαθών, υπέρ των αεφροπαθών, υπέρ των μεταμοσχευμένων, υπέρ των ιτσοπαθών, υπέρ των έτσι κλπ. Και, αυτό και ο γέρον, ο γέρος άνθρωπος, φαντάζομαι δεν θα ζει τώρα γιατί ήμουν εγώ τότε φοιτήτρια, τώρα είμαι 45 ετών, ήταν πριν 25 χρόνια η κουβέντα, πριν 26 χρόνια, πρέπει να ήταν τότε γύρω στα 60, μακάρι να ζει, δεν, δεν έχω ξαναπάει έκτοτε. Λοιπόν, ε, ήταν εκείνη η πέμπτη της αναλήψεως το 1994. Πήγα στην Εκκλησία και όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία βγήκε να πει δύο λόγια και λέει έχω ένα φίλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είπε. Έχω ένα φίλο που, ο οποίος είναι μοναχός αγιορείτης. Και τώρα έχει καρκίνο και είναι στα τελευταία του και είναι στη Σουρωτή στο μοναστήρι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι Παΐσιος το όνομά του, και αυτό λέει, επειδή ξέρει ότι θα πεθάνει λόγω του ότι είναι στα τελευταία στάδια του καρκίνου, έχει κολλήσει κάποιε ε, ε, εκτυπώσεις εικόνων σε χαρτί. Δηλαδή δεν ήξερε δεν να ζωγραφίζει ο Γερόν είχε κολλήσει πάνω σε χαρτί εικό, εικόνε. Έτσι, σε ένα μέγεθο, ξέρω εγώ, ε, Α8. Και ε, τι έχει κολλήσει στο χαρτί και τι πουλάει 5.000 δραχμές τη μία για να μαζέψει χρήματα, ώστε όταν πεθάνει να του κάνουν 40 μνημόσυνα σε 40 μοναστήρια του Αγίου, του Αγίου Όρους, μπας και σωθεί η ψυχούλα του. Και τότε θυμάμαι ότι πήγα και αγόρασα μία εικόνα και μάλιστα δεν ήταν ούτε καν βυζαντινής τεχνοτροπίας, ήταν δυτικότροπης τεχνοτροπίας ο Χριστός που προσεύχεται στον κήπο εκείνο στην, στην, στα Ιεροσόλυμα πριν, πριν τη σύλληψη και τη σταύρωσή του θυμάμαι ακριβώ το όνομα του κήπου, γι' αυτό θα το πω. Λοιπόν, και την πήρα εκείνη την εικόνα και έκτοτε την είχα στο υπνοδωμάτιό μου, δίπλα από το κρεβάτι μου. Ακόμη και όταν σταμάτησα να με θρήσκα, επειδή για μένα εκείνη η εικόνα συμβόλιζε την, την ταπεινότητα και την πνευματικότητα εκείνου του ανθρώπου, ο οποίο ήταν ήδη διάσημο και μάλιστα πρόσφατα είχε ανακηρυχθεί και άγιο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήταν ήδη διάσημο, ήδη είχαν γραφτεί βιβλία γι' αυτόν. Α, ε, λεγόντουσαν μεγάλες κουβέντες για το Γέροντα Παΐσιο. Ε, αρκετοί είχαν θησαυρίσει γράφοντας βιβλία και παίρνοντας τα χρήματα από εκείνα τα βιβλία και ο ίδιος και ο φίλος του ήταν τόσο αθώοι, ήταν τόσο απλή που ο Μεν ιερέας εκεί στην, στην εκκλησία που, πουλούσε τις, που πουλούσε, που μας πούλησε τις εικόνες ε, λέει δεν ξέρω αν το γνωρίζετε στην εκκλησία της Παπαντής και ο άλλος είχε έγνοια μήπω και δεν σωθεί η ψυχή του και ε, κολλούσε εικόνε στο ξύλο όταν ήταν καρκινοπαθής για να γίνουν τα μνημόσυνα να σωθεί η ψυχή του. Αυτό το λέω σαν ένα παράδειγμα, ως ένα παράδειγμα ε, της απλότητας και της ε, πνευματικότητας και της ταπεινότητας με την καλή έννοια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία. Φυσικά θα μπορεί κάποιο να πει με αυτό το παράδειγμα που μας λες δεν είναι και παράδειγμα που αποδεικνύει ότι είχαν πνευματικότητα αυτοί οι δύο. Μπορεί να είναι παράδειγμα που δείχνει ότι ήταν και πολύ έξυπνοι. Μπορεί να είναι παράδειγμα που δείχνει ότι ε, έπρεπε να δώσετε λεφτά για να πάρουν εκείνα τα λεφτά και να τα δώσουν στα μοναστήρια να χρυσώσουν κλπ. Μπορεί να μην είναι καλό παράδειγμα. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Την εικόνα αυτή την έχω δώσει σε μια πολύ καλή μου φίλη, η οποία τη χρειαζόταν περισσότερο από μένα και είναι στην Αθήνα αυτή η εικόνα τώρα. Ε, πέραν από αυτό το παράδειγμα, έχω και άλλα παραδείγματα ανθρώπων που γνωρίζω, εντύμως στο λέω, που είναι μέσα στην εκκλησία, που είναι θρήσκοι και που είναι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν τους νοιάζουν τα χρήματα, δεν τους νοιάζει εξουσία, δεν τους νοιάζει ανθρώπινη δόξα, δεν τους νοιάζει το να είναι διάσημοι, να είναι γνωστοί ή να λένε καλά λόγια για αυτούς. Αυτό που τους νοιάζει είναι συνεχώς να γίνονται καλύτεροι και να πράττουν το καλό. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν αυτό το δρόμο μέσα από τη θρησκεία. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμω βρίσκουν αυτό το δρόμο μέσα από προσωπικά μονοπάτια. Σα έχω μιλήσει για ένα βιβλίο, ψάχνω να το βρω, δεν είναι εδώ, το κρατάει ο Παναγιώτη, το διαβάζει τώρα. Για ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια και το είχα ξαναδιαβάσει και το έχω ξαναδιαβάσει και το έχω ξαναδιαβάσει. Το βιβλίο του Σκοτ Πέκ, Ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο, The Road less Traveled. Και το επόμενο βιβλίο από αυτό, Beyond the Road less Traveled, πέρα από το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο. Το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο τον έχω διαβάσει και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Το βιβλίο Beyond the Roadless Travel το έχω διαβάσει μόνο στα αγγλικά. Αυτό το βιβλίο, ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο του Σκοτ Πεκ, κατά εμένα είναι μια εισαγωγή στην πνευματικότητα. Και όποιο ενδιαφέρεται να καταλάβει τι σημαίνει πνευματικότητα και να ασχοληθεί να ασχοληθεί και ο ίδιο με μια τόσο υψηλή τέχνη τη ψυχή, συστήνω να διαβάσει αυτό το βιβλίο πνευματικότητα είναι να βάζει σε προοπτική τον εαυτό σου και τους άλλους, βάζοντας ως μεγαλύτερη αξία το πνεύμα. Το πνεύμα και την ανθρώπινη ψυχή. Το πνεύμα είναι η διανόηση, είναι η καλοσύνη, η καλλιέργεια των αρετών και γενικά το φως, το φως το πνευματικό. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια να περιγράψω τι είναι η πνευματικότητα. Ε, ένας πνευματικός άνθρωπος, που με ρωτάς ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πνευματικού ανθρώπου, ένας πνευματικός άνθρωπος προσπαθεί συνέχεια να γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Ποτέ δεν φτάνει σε ένα σημείο που να πει τώρα τα έχω μάθει όλα, τώρα είμαι. Ένα πνευματικό άνθρωπο δεν θα σου πει είμαι πνευματικό άνθρωπο. Θα σου πει προσπαθώ να γίνω πνευματικό άνθρωπο. Ποτέ δεν θα σου πει τα ξέρω όλα, τα γνωρίζω όλα. Ένα πνευματικό άνθρωπο αναγνωρίζει ότι δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Όσα περισσότερα πράγματα μαθαίνει, τόσο περισσότερο εντοπίζει και αποκρισταλώνει την άγνοιά του. Ένα πνευματικό άνθρωπο παραδέχεται τα λάθη του ζητά συγγνώμη και η συγγνώμη του είναι ειλικρινή και είναι μόνο συγγνώμη, δεν έχει αλλά, συγγνώμη για αυτό που έκανα, αλλά, ή συγγνώμη αν σε στενοχώρησα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει ενσυναίσθηση, μπορεί να καταλάβει τι νιώθει ο άλλος, προσπαθεί να μπει στην θέση του άλλου, δεν μπορείς ποτέ να το καταφέρεις 100% να μπει πλήρως στη θέση του άλλου, αλλά προσπαθεί να μπει στη θέση του άλλου, ο πνευματικό άνθρωπο είναι αυτό που όσο περνάει ο καιρό, εξελίσσεται και γίνεται καλύτερο άνθρωπο. Αναγνωρίζει τα ελαττώματα του, αναγνωρίζει τι αδυναμίε του και δουλεύει πνευματικά. Κοπιάζει, ακολουθεί ένα πνευματικό αγώνα για επίτευξη των αρετών, με την ύψιστη αρετή, την αγάπη του εαυτού, την αγάπη των ανθρώπων. Την αγάπη του όλου, την αγάπη της αλήθειας, την αγάπη του φωτός και την αγάπη του Θεού θα έλεγε κάποιος. Γιατί ο Θεός είναι για τον καθένα αυτό που πιστεύει πως είναι. Ε, λοιπόν, αυτά περί της πνευματικότητας. Τώρα, όσον αφορά την κακία, κακός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει μέσα του αρνητικά συναισθήματα, τα οποία δεν τα διαχειρίζεται δημιουργικά. Έχει ελαττώματα τα οποία δεν αναγνωρίζει ως ελαττώματα, αντιθέτως τα θεωρεί δυνάμεις και προσπαθεί συνεχώς να τα εξελίσσει, δηλαδή εξελίσσεται προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δείχνει ενσυναίσθηση. Δεν γνιάζεται για τον πόνο που προκαλεί στους άλλους. Λάθη και κακίες μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Ο κακός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει και δεν παραδέχεται τα λάθη και τις κακίες του και επίσης έχει αυτό το πολύ έντονο αρνητικό χαρακτηριστικό της χερεκακίας. Χαίρεται με τον πόνο των άλλων και λυπάται με τη χαρά τους. Ο κακός άνθρωπος έχει φθόνο, έχει υπεροψία, έχει αλαζονία, έχει εγωκεντρισμό, νομίζει ότι αυτός είναι και κανείς άλλος, όχι μόνο δεν πιστεύει ουσιαστικά στην ύπαρξη του Θεού και δεν ακολουθεί κάποια θρησκεία με ένα θρησκευτικό τρόπο και δεν έχει πνευματικότητα, αλλά στην ουσία θεωρεί ότι ο ίδιος είναι το κέντρο της γης, ο μφαλός της γης και ότι αυτός είναι ο Θεός του ίδιου του εαυτού του. Η ψυχολογία και η ψυχιατρική ασχολείται εκτεταμένα με τέτοιου ανθρώπους που έχουν τέτοιο τρόπο λειτουργίας είναι ένα από τα πιο δύσκολα πεδία από τις πιο γκρίζες περιοχές της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, της ψυχοπαθολογίας δηλαδή, μια απάντηση, μια, από τις πολλές απαντήσεις για το αν υπάρχει κακός άνθρωπος, είναι οι διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος και κυρίως η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας κλπ. Αυτές οι συγκεκριμένες. Κατά την προσωπική μου γνώμη ως ψυχολόγου, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που λειτουργούν με κακία διαταραγμένες προσωπικότητες που α, είναι αδιάγνωστες και αν τις διαγνώσει κάποιος θα βρει κάποια διαταραχή σε αυτούς. Θεωρώ ότι είναι επιλογή, είναι προσωπική πνευματική επιλογή το να είσαι κακός. Γιατί όντως θέλει πολλή δουλειά, πολύ κόπο, πολύ κούραση να είσαι καλός άνθρωπος. Τα γαπά, τα αγαθά κοπισκτώνται, αλλά και από την άλλη... Τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Δηλαδή φαίνεται εύκολο πράγμα να είσαι κακός, όταν επιλέξεις όμως την κακία, όπως έχω πει και στο αντίστοιχο vlog τι είναι η κακία, όταν επιλέξεις την κακία καταλήγεις να έχεις μια δύσκολη ζωή, γιατί αργά ή γρήγορα οι γύρω σου θα σε πάρουν χαμπάρι, θα καταλάβουν ότι είσαι κακός άνθρωπος και δεν θα συνεχίσουν να είναι η σου και θύματά σου. Ή αν είναι συνεξαρτώμενα πρόσωπα και συνεχίσουν να είναι εξαρτημένα από σένα, δεν θα νιώθεις πραγματική σύνδεση και ευχαρίστηση από το να έχεις ανθρώπους να σε ακολουθούν τυφλά, γιατί ο κακός άνθρωπος δεν μπορεί να βιώσει την πραγματική σύνδεση. Η πραγματική σύνδεση έρχεται ο ένας άνθρωπος, έχει ανοιχτή την ψυχή του, έχει ανοιχτεί την καρδιά του, είναι επικοινωνιακό, μοιράζεται τις μύχες σκέψεις του με τον άλλο και ένας κακός άνθρωπος δεν τολμά, δεν αποτολμά να μοιραστεί τις μύχες σκέψεις του με τον άλλο, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι εάν το κάνει, ο άλλος θα τον αειδιάσει και θα τον τραβήσει πίσω. Αυτή είναι η γνώμη μου σε αυτά που ρωτάς φίλοι και πάω τώρα στην τελευταία σου, ερώτηση της επιστολής σου. Ερώτηση 3. Προσφεύγοντας το ψυχολόγο για υποστήριξη, αποκαλύπτουμε τα μυστικά μας και η γεγονότα της ζωής μας όπου εμπλέκονται οι πλέον κοντινοί μας άνθρωποι. Έτσι, αποκαλύπτουμε και δικά τους προσωπικά δεδομένα, συχνά αρνητικά για τους ίδιους. Στην εποχή του διαδικτύου και όχι μόνο, ο θεραπευτής μας έχει τη δυνατότητα ακόμη και χωρίς να το επιδιώξει, έχοντας την πιο πάνω πληροφορία να ταυτοποιήσει αυτά τα τρίτα πρόσωπα. Δηλαδή να καταλάβει ποια είναι η μάνα σου την οποία κράζεις όταν πας για θεραπεία, να καταλάβει και είναι ο κομμενός σου, ποια είναι η φιλονάδα σου κλπ. Πώ σχολιάζετε την περίπτωση κατά την οποία ο θεραπευτή γνωρίζει μέσα στην προσωπική του ζωή και στι μικρέ κοινωνίε που ζούμε κάποιο πρόσωπο για το οποίο εμεί έχουμε ήδη προδώσει αρνητικά δικά του δεδομένα, Σα ευχαριστώ να έχετε καλή υγεία και ευχαριστώ και πάλι για όλη την υποστήριξη που προσφέρετε με χτίμηση. Λοιπόν, άκου να δει, επειδή έχω δουλέψει ω ψυχολόγο ενεργή, ω θεραπεύτρια για 20 χρόνια, έχω να σου πω το εξή. Ένα ψυχολόγο ο οποίο είναι συνειδητό και έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για ψυχοθεραπεία, γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που δίνονται στη ψυχοθεραπεία από το ψυχοθεραπευόμενο είναι υποκειμενικές. Αφορούν τις εμπειρίες που έχει ο ίδιος ο ψυχοθεραπευόμενος από τη ζωή και τον τρόπο με τον οποίο τι ερμηνεύει και το φακό με τον οποίο τις βλέπει. Όχι ότι οι ψυχοθεραπευόμενοι πάνε και λένε ψέματα στο ψυχολόγο, αλλά δίνουν τη δική τους οπτική των πραγμάτων. Υπάρχει ένα παλιό podcast, μια παλιά εκπομπή που κάναμε μαζί με τη Βάσο στο ΡΙΚ, στο ένθετο ενσόψυχα στην εκπομπή με μελωδικές ραδιοσελίδες, με τη Βάσο Πελεγκάρη, που έχει τίτλο «Γιατί θυμόμαστε διαφορετικά το παρελθόν από τους άλλους οικείους μας». Δηλαδή, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια διαφορετικά εγώ, θυμάται τα δικά μου παιδικά μου χρόνια ο μου διαφορετικά, η μάνα μου διαφορετικά, ο πατέρας μου διαφορετικά κλπ. Και σε αυτή την εκπομπή, αν ανατρέξεις να την ακούσεις, θα δεις ότι είναι θέμα λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου, ότι ο καθένας θυμάται διαφορετικά το παρελθόν, γιατί ο καθένας εστιάζει πάνω σε διαφορετικά πράγματα, ο καθένας έχει τα δικά του κίνητρα κάθε φορά και έτσι ποτέ μα ποτέ μα ποτέ μια προσωπική μαρτυρία, μια υποκειμενική κατάθεση των βιωμάτων που έχουμε εμείς δεν είναι αντιπροσωπευτική για τα άλλα πρόσωπα. Οπότε, πρώτον, ο ψυχολόγος δεν δικαιούται να αποκαλύψει πληροφορίες που το έχουμε δώσει, οφείλει να κρατήσει πλήρως την ανωνυμία μας και, και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που του έχουμε πει. Μέχρι τώρα δεν έχει τύχει να ακούσω για ψυχολόγο που έχει πει κάτι που του έχει πει πελάτη του. Ελπίζω να μην υπάρχει τέτοιο ψυχολόγος. Δεν έχει τύχει εγώ προσωπικά να ακούσω. Ε, αλλά σου λέω από προσωπική πείρα, εάν τύχει ο ψυχολόγο να συναντήσει στην προσωπική του ζωή έναν άνθρωπο για τον οποίο έχει ακούσει μέσα από την ψυχοθεραπεία, οφείλει να μην πει τίποτα για το γεγονό ότι έχει ακούσει μέσα από την ψυχοθεραπεία και να προσπαθήσει να αφήσει τον εαυτό του να κάνει ο ίδιο η ίδια μια δική του ή μια δική τη κρίση γύρω από το πρόσωπο που γνωρίζει και να το δει με το δικό του, με το δικό τη φακό και όχι με το φακό του πρώην ή του νυν ψυχοθεραπευόμενου του. Επίσης, είναι και κάποιες λεπτές γραμμές αυτές, δηλαδή είναι και θέμα δεοντολογίας, εάν έχεις σε ψυχοθεραπεία ένα πρόσωπο το οποίο έχει θέματα με ένα πρόσωπο που είναι στη δική του ζωή, να μην επιδιώξει να δημιουργήσεις φιλική σχέση ή ακόμη και πελατειακή σχέση με ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον πελάτη σου. Δηλαδή η έρχεται και σου λέει από τη στιγμή που έχεις για παράδειγμα ένα ζευγάρι που έχει χωρίσει και έχουν θέματα μεταξύ του και έρχεται μόνο ο πρώην σύζυγο. Αν, 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 ζητήσει να έρθει κοντά σου ή πρώην σύζυγο, χωρί να δέχεται ο πρώην σύζυγο, να μην δεχτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν το έχω απαντήσει, αλλά δεν παίρνουμε οι ψυχολόγοι τη μετρητή 100% ότι όντω το πώ έχει λειτουργήσει ένα άνθρωπο σε μια συγκεκριμένη φάση, σε Αλληλεπίδραση με τον πελάτη μα, ότι αυτό είναι πάντα. Όπω και εμεί, όπω και εσύ και εγώ και ο καθένα. Δεν σημαίνει ότι αν έχω μια κακιά, κακή ημέρα, έτσι θα είμαι πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια, τα οποία όντω είναι υπερβολικά. Και όπω σου είπα, εύχομαι να μπορέσω να εκπληρώσω τουλάχιστον τι μισέ από τι προσδοκίε σου για μένα έτσι όπω τι έχει περιγράψει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μα έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την πνευματικότητα σε αντιπαράθεση με την κακία. Και ε, στέλνω την αγάπη μου και σε σένα και σε όλους. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυρίακο, να είστε καλά.